Κύριε Αμίδα, θα ήθελα να μου πείτε αρχικά πώς είναι το καλοκαίρι εδώ στο Καστελόριζο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ενώ ας πούμε εξελισσόταν με τις κρατήσεις και με όλη αυτή την κίνηση που είχαμε σε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, να φανταστείτε, είχαμε και δουλειά για τον Οκτώβριο, με αφίξεις κρουαζιεροπλοίων, με events, με γάμους, σε αρκετά καλό αριθμό. Και περνώντας όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, του χειμώνα, αυτό το πεντάμινο, εξάμινο, έρχεται η καραντίνα και πήγαν όλα πίσω, όπως σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. Φτάσαμε, δηλαδή, σε ένα σημείο το 100% πληρότητα να γίνει 30%, ας πούμε, για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο. Δηλαδή, δεν φαινόταν και δεν φαίνεται, ας πούμε, αυτό να μεγαλώσει. Το πολύ να μεγαλώσει, να πάει, ας πούμε, έτσι στο 50%. 50%, άλλες περιοχές για 50% με 50%, θα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι με 50%. Εμείς γίνεται αυτό γιατί υπάρχουν αυτοί οι φανατικοί υποστηρικτές του Καστελορίζου που έρχονται για πολλά χρόνια, όπως είδαμε και προηγουμένως το ζευγάρι των Ιταλών που έρχεται για 30 χρόνια, έρχονται και στηριζόμαστε σε ένα κομμάτι, είναι οι άνθρωποι που έρχονται κάθε χρόνο στο Καστελόριζο. Αυτά που συνέβησαν εντός πριν από μερικές μέρες, πόσο σας επηρεάζουν? Κοιτάξτε, αναφέρομαι στα γεγονότα ενώ τώρα θα σας τα πω και εγώ εν συντομία. Έτσι ήταν, δημιουργήθηκαν κάποια γεγονότα με μεγαλύτερη ένταση από τα προηγούμενα. Όχι ότι δεν έχουν ξαναγίνει αερομαχίες, όχι ότι. Είσαστε συνηθισμένοι, μου λέτε, κατά κάποιο τρόπο. Και θα σας πω και αυτό που συνηθίζω, ας πούμε, τώρα τελευταία και το λέω, είναι ότι πλέον έχει καλλιεργηθεί μέσα μας και μία σκληράδα όσον αφορά τα γεγονότα και την αντιμετώπιση τους. Γιατί, ας πούμε, τόσο καιρό υπάρχει και μια παραφιλολογία του θερμού επεισοδίου, του αποκλεισμένου Καστελόριζου, της Ναύτεξ. Οπότε γίνονται αυτά τα γεγονότα και να σας πω, εντάξει, δεν μας ενοχλούν και ιδιαίτερα. Ενοχλήθηκαν κάποιοι επισκέπτες, οι οποίοι αποχώρησαν, αλλά τελικά ήταν για πολύ, πολύ λίγες ώρες όλη αυτή η αναστάτωση. Και έχουμε τώρα εδώ και τρεις μέρες έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα και τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Από κάποιους συντοπίτες σας, άκουσα έτσι κάποια, να το πω εντός εισαγωγικών, παράπονα, ότι το θέμα με το επεισόδιο φούσκωσε πάρα πολύ. Έχετε εσείς την ίδια άποψη? Εγώ νομίζω ότι ήταν, το είδαμε στην πραγματική του διάσταση, γιατί υπήρξε και μια άμεση κινητοποίηση. Όσον αφορά το θέμα του στρατού, των σκαφών, ήταν κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο και ίσως αυτό, ας πούμε, να δημιούργησε έτσι αυτή μια έτσι πολύ άσχημη εντύπωση. Ήταν παραπάνω αισθητό από τις προηγούμενες φορές. Πείτε μου λίγο για το Καστελόριζο, γιατί να έρθει κάποιος εδώ? Να έρθει στο Καστελόριζο γιατί είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, γιατί είναι ένα πολύ γραφικό νησάκι με φιλόξενους ανθρώπους, με πολλά έτσι μοναστήρια, με πολλά μονοπάτια, θα μπορέσει να ξεκουραστεί. Θα δεις άνθρωπο εδώ που θα σου πει καλημέρα χωρίς να τον γνωρίζεις. Είμαστε μια οικογένεια, ας πούμε, είναι πολύ μικρό το μέρος και ο κόσμος έτσι δένονται μεταξύ τους. Καθαρή θάλασσα, έτσι ωραίο φαγητό, φτηνό φαγητό. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είμαστε λίγο μακριά, αλλά αξίζει τον κόπο ο καθένας να το επιχειρήσει και σίγουρα θα βγει κερδισμένος. Από οικονομική άποψη, εδώ πώς είστε, πώς τα καταφέρνετε? Ενώ ότι υπάρχουν κάποια αιτήματα ότι θα έπρεπε το νησί να επιδοτηθεί ίσως λίγο παραπάνω και λόγω απόστασης, αλλά και λόγω θέσης, βέβαια. Ναι. Υπάρχει μια γενική έτσι παραδοχή και μια γενική έτσι άποψη ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να, εντός εισαγωγικών, να θεωρηθεί ένας φορολογικός παράδεισος. Στο θέμα, ας πούμε, των φορών, εμείς δεν έχουμε καμιά διαφορά πλέον με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρετε πολύ καλά, ούτε αφορολόγητο πλέον υπάρχει. Οι μειωμένες συντελεστές του ΦΠΑ είχαν εξαλειφθεί εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στο οικονομικό κομμάτι, όσον αφορά, ας πούμε, και τη διαβίωση εδώ. Γιατί πολλές φορές έρχονται εδώ και λένε ότι πληρώνεστε που μένετε εδώ. Όχι, βέβαια. Τι να πληρωθούμε, να έχουμε ένα έξτρα χρηματικό ποσό? Όχι. Είναι η αγάπη μας για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό προσπαθούμε. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ως δημοτική αρχή σχεδιάζετε να κάνετε κάποιες κινήσεις όσον αφορά το ζήτημα της προβολής του νησιού ή το ζήτημα του να πάρει το νησί μια καλύτερη θέση και λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει, που είναι το τελευταίο άκρο, τέλος πάντων, της Ελλάδας, ναι, πιο κοντά στην Τουρκία, να ενισχυθεί, να το πω έτσι, περισσότερο στη συνείδηση του κόσμου? Εμείς και η γεωγραφική μας θέση, βέβαια, έτσι όπως είναι, πολλές φορές ρωτούν και τον κόσμο πού είναι το Καστελόριζο και ξέρετε, βλέπετε ότι
κάποιοι δεν το ξέρουν. Εμείς προσπαθούμε τώρα να δημιουργήσουμε έτσι ένα κλίμα στον κόσμο ότι το Καστελό Ριζό είναι ένα νησί ασφαλές, να έρθει ο κόσμος, να έρθει όλοι να σε κάνει τις διακοπές του. Από εκεί και έπειτα θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε πράγματα όσον αφορά την υποδομή του τουρισμού. Θέλουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια, θέλουμε να αρχίσουμε να συμμετέχουν περισσότερο σε εκθέσεις. Θέλουμε να φτιάξουμε πράγματα στο εγγύς μέλλον, όπως είναι, ας πούμε, η δημιουργία ενός καταδυτικού κέντρου, ενός θαλάσσιου πάρκου, περισσότερη ανακύκλωση, γιατί κάνουμε ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Περισσότερο να το κάνουμε έτσι ένα πράσινο νησί, ένα μπλε νησί. Είναι αυτά τα πραγματάκια τα οποία, ας πούμε, μέσα στο επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε να τα κάνουμε. Έχετε κάποιο σχέδιο όσον αφορά τα δύο νησιά, τα δύο μεγαλύτερα νησιά τα οποία είναι δίπλα στο καθένα, το ένα από τη μία πλευρά και το άλλο από την άλλη? Αναφέρομαι στη Στρογγυλή και στη Ρώ. Εμείς, να σας πω περισσότερο τώρα, τελευταία δίνουμε και με όλα αυτά που δημιουργούνται και θέλοντας να βοηθήσουμε την πατρίδα μας, θέλουμε να δημιουργήσουμε, έχουμε κάνει μάλλον έτσι φόκους στη Στρογγυλή και θέλουμε, ας πούμε, να θωρακίσουμε νομικά όσον αφορά την επίκληση της επίρειας στην ΑΟΣ για την ίσο Στρογγυλή. Έχουμε κάνει προτάσεις, έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα στην προηγούμενη επίσκεψη του κυρίου Πλαγιωτάκη, το οποίο υπόμνημα θα το προχωρήσουμε και θα το δώσουμε και στους άλλους υπουργούς και στον Πρωθυπουργό, και περιλαμβάνει σκέψεις δικές μας, ούτως ώστε να μπορέσει, ας πούμε, να δημιουργηθεί οικονομική δραστηριότητα με άφημή τη Στρογγυλή και να μπορέσουμε, ας πούμε, έτσι, να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι την πατρίδα μας. Κάποιος δηλαδή να μπορεί να κάνει έδρα στη Στρογγυλή. Να κάνει έδρα. Να φύγει πλέον, να υπάρχει μια δραστηριότητα με έδρα Στρογγυλή, όχι έδρα Καστελό Ριζό. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε ένα παράρτημα θαλασσίων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα καταφύγιο αλλιέων. Είναι προτάσεις που τις έχετε καταθέσει αυτές? Τις έχουμε καταθέσει και στο επόμενο διάστημα θα τις δημοσιοποιήσουμε κιόλας. Ωραία. Οδεύουμε προς το τέλος του Ιουλίου. Έχουμε ένα γεμάτο Αύγουστο. Αν όλα πάνε καλά, πώς βλέπετε να κινείται το ζήτημα, το τουριστικό στο Καστελό Ριζό? Να σας πω, νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Το νησί πλέον φέτος έχει κάτι πρωτόγνωρο από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κάθε μέρα πλοίο, έχουμε 8 προσεγγίσεις την εβδομάδα. Έχουμε κάθε μέρα αεροπλάνο εκτός από την Πέμπτη. Εκτός από Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι εύκολο να έρθει πλέον ο άλλος στο Καστελό Ριζό για μία, έστω και για δύο μέρες, να το γνωρίσει. Και να σας πω, έχουμε και μία γραμμή 3 φορές τη βδομάδα, το οποίο το εισιτήριο είναι μηδενικό. Να το μάθει ο κόσμος, μπορεί να έρθει και χωρίς να πληρώσει. Με μηδέν εισιτήριο. Νομίζω ότι, επειδή ο καιρός είναι καλός και το Σεπτέμβριο. Μία φορά τη βδομάδα μπορεί κάποιος να έρθει με μηδέν εισιτήριο? 3 φορές. Και με το αυτοκίνητό του? 2 ευρώ. 2 ευρώ το αυτοκίνητο. Ναι, απλά του λέμε το αυτοκίνητο στο Σιρόδο, γιατί το νησάκι είναι μικρό. Δεν μην μας δυσκολεύεις. Ναι, δεν χρειάζεται κιόλας αυτό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε λίγο να συμμαζέψουμε και το θέμα του αυτοκίνητου, γιατί έχει πάρει μια έτσι έκταση. Αλλά βασικά μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητο του Σιρόδο και να έρθει με δωρεάν εισιτήριο στο Καστελό Ριζό. Μάλιστα. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ηρεμία. Σας ευχαριστώ πολύ.